Για αποδυνάμωση του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκη μετά από την απόφαση τη κυβέρνηση για τη μεταφορά του εκπαιδευτικού προγράμματο σπουδών των εκπαιδευτικών των μειονοτήτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, κάνει λόγο ο βουλευτή Εύρου τη Νέα Δημοκρατία, Αναστάσιο Δημοσχάκη. Ο βουλευτή επισημαίνει ότι οι προσπάθειε προετοιμασία και στελέχωση του τμήματο σπουδών είχαν ήδη ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, χωρί να υπάρχει σχετική πληροφόρηση για τη μεταφορά του εκπαιδευτικού προγράμματο. Δυστυχώ. Η παρούσα κυβέρνηση δια του Υπουργείου Παιδείας αδικεί την Αλεξανδρούπολη τον Εύρω και τη Θράκη και θέτει στο περιθώριο το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συγκεκριμένα, ψηφίστηκε νόμος την Πέμπτη και το άρθρο 14 προέβλεπε την μετεγκατάσταση του τμήματος το οποίο είχε προβλεφθεί με νόμο του Δεκέμβρη του 2014 σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την μετατυχιακή μετεκπαίδευση των δασκάλων που αποφυτούν από τα παιδαγωγικά τμήματα της χώρας και εφόσον γνωρίζουν την τουρκική θα εκπαιδεύονταν δύο χρόνια στο παιδαγωγικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης ώστε στη συνέχεια θα έπαιρναν την εξειδίκευση για να διδάξουν σε μειωνοτικά σχολεία της Θράκης κυρίως. Δυστυχώς με μια ευνηδιαστική απόφαση και μπορώ να πω ήταν και φωτογραφική σύμφωνα με την έρευνα την οποία πραγματοποίησα η κυβέρνηση η παρούσα εξαίρεσε δυστυχώς το παιδαγωγικό τμήμα Αλεξανδρούπολης και μετέφερε αυτήν την, εκ, την δραστηριότητα στα πλαίσια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στο εκεί παιδαγωγικό τμήμα. Ο κύριο Δημοσχάκη αναφέρθηκε και στην περίληψη μόνο τη τουρκική γλώσσα στο πρόγραμμα σπουδών. Γεγονό που, όπω σημειώνει, αποτελεί αδικία για του εκπαιδευτικού των πομακικών κοινοτήτων και τη μειονότητα των Ρωμά. Αυτή η απόφαση είναι λαθεμένη. Αυτή η απόφαση δεν δείχνει σεβασμό στην διασπάθηση και την κατασπατάληση του χρήματο που, που πραγματικά διατέθηκε μέχρι τώρα, διότι βρέθηκε το κτίριο ανακαινίστηκε το κτίριο, πληρώθηκαν χρήματα, δούληψαν τρία τμήματα του Πανεπιστημίου Θράκης προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα, προκειμένου να ξεβρεθούν οι διαλέκτες και οι καθηγητές, προκειμένου να συνταχθεί το προεδρικό διάταγμα, διότι στα πλαίσια του εξουσιοδιωτικού νόμου έπρεπε να εκδοθεί και να προωθηθεί σχετικό προεδρικό διάταγμα. Από το Σεπτέμβρη μήνα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο του είχε υποβάλει στο Υπουργείο Προεδρίας, κάποιος το είχε στο σιρτάρι του και δυστυχώς δεν το προώθησε μέχρι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο τέλος αυτό που βιώσαμε χθες, προχθές, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο στα κοινοβουλευτικά πράγματα της χώρας. Και επίσης δε, στο άρθρο το 14 προβλέπει μόνο την τουρκική γλώσσα όσοι κατέχουν αλλά ξέχασαν όμως τις μουσουλμανικές μειονότητες της Θράκης οι οποίες είναι τρεις τουρκική, πομακική και ρωμά και θα έπρεπε να συμπεριλάβουν και τις άλλες γλώσσες και κυρίως την πομακική και μάλιστα ζήτησε από τον Υπουργό Παιδείας να απευθυνθεί στους δασκάλους πομακικής καταγωγής γιατί δεν συμπεριλαμβάνει την πομακική γλώσσα σε αυτή τη διαδικασία. Ο βουλευτή Εύρου σημείωσε ότι η απόφαση μεταφορά του προγράμματο εκπαίδευση συνιστά απευθεία εμπλοκή του Υπουργού Παιδεία στο αυτοδίκητο των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Ο Υπουργό Παιδεία μπαίνει στη διαδικασία τη αυτοτέλεια και τη αυτονομία των πανεπιστημίων που, ως γνωστόν, μέχρι σήμερα ε, ισχύει το αυτοδίκητο των πανεπιστημίων μα. Συνεπώ, η εμπλοκή του Υπουργού απευθείας στα πανεπιστημιακά πράγματα της χώρας ενέχει κινδύνους και γι' αυτό ήμασταν αντίθετοι και καταψηφίσαμε και την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ την οποία έκανε δυστυχώς αποδεκτή ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας.